βήμα τον κύριο Παναγιώτη Κορινό για την παρουσίαση του με τίτλο του ΑΕΤΙΑ της Τράπεζας Κύπρου, ένας επιταχυντής εκολακτής νεοφυών επιχειρήσεων. Ο κύριος Παναγιώτης Κορινός ηγείται του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τράπεζας Κύπρου, έχοντας την ευθύνη του ΑΕΤΙΑ Innovation Center, του μεγαλύτερου επιταχυντή εκολακτή για νεοφυείς επιχειρήσεις στην Κύπρο και της Επιχειρηματικής Ακαδημίας. Είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor of Science, First Class in Business Finance και Economics του Πανεπιστημίου του East Anglia, MBA με εξειδίκευση στο New Ventures από το London University, διπλώματος από το Imperial College, είναι Associate Member του Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Παρακαλώ. Σας μεσημέρι. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε. Να παρουσιάσουμε το ΑΕΤΙΑ Innovation Center της Τράπεζας Κύπρου. Όπως έχει λεφθεί και προηγουμένως, είναι ένας κολαπτής επιταχυντής νοφιών επιχειρήσεων. Το ΑΕΤΙΑ, by the way, stands for Invent, Develop, Excel, Accomplish. Ιδρύθηκε από την Τράπεζα Κύπρου και από άλλους συνεργάτες το 2015 σαν ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, σαν ένας κολαπτής επιταχυντής νοφιών επιχειρήσεων. Σήμερα αποτελεί τον μεγαλύτερο μη κερδοσκοπικό πλήρες οργανισμό εκπράξης και επιτάχυνσης νοφιών επιχειρήσεων, ο οποίος αποτελείται από ένα κλάστερ περισσότερων από 120 συνεργασιών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Δηλαδή 120 συνεργάτες και συνέτεροι μαζί με την Τράπεζα Κύπρου προσφέρουν όλα αυτά τα οποία θα σας προσάσουμε στη συνέχεια. Χρηματοδοτείται πλήρως από την Τράπεζα Κύπρου και ουσιαστικά τι κάνει το ΑΕΤΙΑ είναι ότι βοηθά όσους έχουν υπόψη μια καινοτόμο ιδέα η οποία σχετίζεται με κάποιον καινοτόμο προϊόν ή καινοτόμο υπηρεσία να την εμπορικοποιήσουν. Δηλαδή να τη μετατρέψουν σε μια βιώσιμη επιχείρηση η οποία την ίδια ώρα να έχει και διεθνή προοπτική. Δηλαδή να μπορεί να αποταθεί σε συγκεκριμένες αγορές του εξωτερικού όπου υπάρχει ανάγκη για το συγκεκριμένο καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρουν. Να δούμε λίγο την αποστολή του ΑΕΤΙΑ. Υπάρχουν νέα στρατηγικοί πυλώνες και θα τους πω λίγο σύντομα για να δώσουμε περισσότερο χρόνο στο τι προσφέρει το ΑΕΤΙΑ και είναι πιο σχετικό με εσάς. Αλλά είναι καλά να ξέρετε και τους στρατηγικούς πυλώνες. 5 είναι συγκεκριμένοι στο ίδιο το ΑΕΤΙΑ και οι άλλοι 4 είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με την αποστολή της Τράπεζας Κύπρου σε συγκεκριμένους τομείς. Πρώτα απ' όλα, στόχος του ΑΕΤΙΑ είναι να δημιουργεί εταιρείες, startups, τα οποία να είναι βιώσιμα και την ίδια ώρα να προσεκτούν επενδυτικό ενδιαφέρον. Θέλουμε τα startup μας να είναι ζωντανά, να είναι ενεργά στην οικονομία, να νοικιάσουν χώρους, να εργοδοτούν κόσμο, να πληρώνουν φόρους, να έχουν τις επιχειρηματικές συμφωνίες και ουσιαστικά να δημιουργείται ένας ενάρετος κύκλος στην οικονομία, την κυπριακή οικονομία. Την ίδια ώρα όμως να είναι αρκετά επιτυχημένα ώστε να προσελκύουν τον ενδιαφέρον επενδυτών. Και αυτό μας οδηγεί στο δεύτερο στρατηγικό πυλώνα, που είναι να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την κουλτούρα, να διαμορφώσουμε την κουλτούρα των επενδυτών, ώστε να ενθαρρύνουμε τους επενδυτές, ακολουθώντας το παράδειγμα της Τράπεζας Κύπρου, η οποία αναλαμβάνει το αρχικό ρίσκο επενδύοντας σε αυτά τα startups, προσφέροντας τους μέχρι 20.000 ευρώ seed funding, να ακολουθήσουν και άλλοι και να επενδύσουν στα αυτά τα startups, να τα στηρίξουν. Γιατί αντιλαμβάνεστε ένα startup, τα είπαν και λίγο τα παιδιά, με βάση διεθνείς στατιστικές, 1% επιβιώνει στο εξωτερικό. Σε εμάς είναι πολύ ψηλά τα νούμερα και θα δούμε στη συνέχεια. Αλλά σκεφτείτε, 1%, διότι υπάρχει και η λεγόμενη κοιλάδα του θανάτου, όπως το ονομάζουν Valley of Death, που είναι η περίοδος εκείνη που είναι έτοιμο το startup να δραστηριοποιηθεί, έχει τα έξοδα του, δεν έχει ακόμη έσοδα. Δεν μπορεί να έχει μισθούς, δεν μπορεί να τα πληρώνει όλα αυτά. Άρα περισσότεροι αποτυχάνουν σε αυτήν την κοιλάδα του θανάτου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ακριβώς να προσελκύσουμε επενδυτές, οι οποίοι να είναι είτε angel investors, όπως λέμε, να μπούμε στο startup και να πάρουμε το πλέον κεφάλαιο, ή ακόμη και να έρθουν σε επιχειρηματικές συμφωνίες μαζί μας. Θέλουμε να αλλάξουμε την κουλτούρα ολόκληρης της κυπριακής κοινωνίας. Μέχρι πρόσφατα, και ίσως και μέχρι και σήμερα, το όνειρο του κάθε γονιού στην Κύπρο ήταν το παιδί του να σπουδάσει στο εξωτερικό, να πάρει 2-3 πτυχία, PhD, και να έρθει στην Κύπρο να δουλέψει στο δημόσιο τομέα, σε έναν ημικρατικό οργανισμό, άντε το βολίσιο σε μια τράπεζα. Τα πράγματα αλλάξαν πλέον. Προσπαθούμε ακριβώς να τα αλλάξουμε κι εμείς, να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να δεχτεί την επιχειρηματικότητα σαν μια εναλλακτική μορφή καριέρας.
προωθούμε τις συνεργασίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και πιστεύουμε ότι για να πάμε μπροστά και να πετύχουμε αυτό που θέλουμε, δηλαδή να ανυψώσουμε την Κύπρο ακόμη ψηλότερα και πολύ ψηλότερα ακόμη στο διεθνή χάρτη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, είναι απαραίτητο να υπάρχει απόλυτη συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων του οικοσυστήματος, του ακαδημαϊκού κόσμου, των επιχειρηματιών, του ιδιωτικού τομέα, του δημόσιου τομέα. Όλοι αυτοί πρέπει να εργάζονται συντονισμένα και σε πλήρη συνεργασία και συνεννόηση για να πετύχουμε την ανύψωση της επιχειρηματικότητας. Οι υπόλοιποι τέσσερις στρατηγικοί πυλώνες είναι το Digital Transformation. Η Τράπεζα Κύπρου συνεχώς δραστηριοποιεί σε αυτόν τον τομέα. Έχει το δικό της επιχειρηματικό μοντέλο πώς να γίνει περισσότερο ψηφιακή. Πέραν τούτου, σαν ο μεγαλύτερος χρηματοδοτικός οργανισμός στον τόπο, ενεργεί και σαν σύμβολος στους πελάτες της, ώστε να τους βοηθήσει να κάνουν αυτή τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή με όσο το δυνατόν πιο ομαλό τρόπο. Σε αυτά τα πλαίσια και εμείς σαν Αιτία συμβάλλουμε με τη δημιουργία startups τα οποία δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, ιδιαίτερα στον τομέα του FinTech. Η κουλτούρα να δίνεις πίσω στην κοινωνία μέρος από αυτόν που κέρδισες. Στην πράξη, το Αιτία είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η Τράπεζα Κύπρου έρχεται και επιστρέφει στην κοινωνία, αφιλοκερδώς δωρεά, αυτή την προσφορά είναι μέρος των κερδών που κέρδισε ήδη από την κοινωνία. Εμείς σαν Αιτία, ένα από τα βασικά πράγματα τα οποία απαιτούμε από αυτούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμά μας και οποίοι μας βοηθούν πάρα πολύ, είναι όπως εμείς τους προσφέρουμε δωρεάν υπηρεσίες και όλων αυτών των support, θέλουμε και από εκείνους όταν αποφοιτήσουν από το πρόγραμμά μας και ήδη αφιλοκερδώς, on a pro bono basis όπως λέμε, να προσφέρουν πίσω στους νεότερους τις δικές τους εμπειρίες, τη δική τους βοήθεια. Και θα δούμε και το αίσθημα της κοινότητας που δημιουργείται στη συνέχεια που είναι πολύ σημαντικό. Βοηθούμενοι στο extroversion των startups, όπως και η τράπεζα θέλει να βοηθήσει στην εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπάρχουν δύο τρόποι αυτών, είτε να πάρει τα startups στο εξωτερικό, σε πιο ανεπτυγμένα οικοσυστήματα καινοτομίας, ώστε να μάθουν απειλή, είτε να φέρει άτομα κλειδιά στην Κύπρο, με τη διεξαγωγή σεμιναρίων και διαφόρων άλλων εκδηλώσεων, ώστε να τους μεταλαμβεύσουν τις δικές τους εμπειρίες και να τους βοηθήσουν να βοηθούν περαιτέρω. Και τέλος, προωθούμε την ενδοεπιχειρηματικότητα, τόσο στην τράπεζα όσο και μεταξύ των συνεταίρων μας. Ουσιαστικά όλα αυτά τα πράγματα θα τα κάνουμε γκρουπ σε δύο κατηγορίες. Πώς προσφέρουμε, πώς προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε αυτούς τους στρατηγικούς πυλώνες. Με δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, με το ετήσιο πρόγραμμα που προσφέρει το ITEA, και θα πάω που είναι το πιο πρακτικό μέρος της παρουσίασης μου, που ίσως να διαφέρει περισσότερους από εσάς. Και το δεύτερο, με τη διεξαγωγή εκδηλώσεων που θέλουν να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα. Είναι αυτές οι δύο κατηγορίες ενεργειών. Τώρα, ποια τα αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητας. Από την ίδρυση του ITEA μέχρι σήμερα, από την εξέταση 810 ετήσεων, έχει επιλέξει για συμμετοχή στα προγράμματά μας 89 startups, βοηθώντας έτσι στη δημιουργία 110 νέων θέσεων εργασίας στην οικονομία και βοηθώντας πέραν από τους 200 επιχειρηματίες. Οι ιδέες είναι ποικίλες. Έχουμε ιδέες από 25 industries, ήρθαν από 9 χώρες ειδικοί και συμμετείχαν στο πρόγραμμα του ITEA. Και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, τα startup μας, όποτε υπάρχουν είτε τοπικοί είτε διεθνείς διαγωνισμοί για την επιχειρηματικότητα, για την καινοτομία, διακρίνονται, παίρνουν τις πρώτες θέσεις. Έχουμε 47+ τέτοια βραβεία που ακριβώς αποδεικνύει το ψηλό επίπεδο κατάκτησης που προσφέρεται στο ITEA, το οποίο επαναλαμβάνω είναι βασικά από την Τράπεζα Κύπρου, αλλά και από όλους τους υπόλοιπους 120 συνεργάτες. Διότι μια τράπεζα, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί σε αυτόν τον εξειδικευμένο τομέα να προσφέρει τα πάντα. Έχουμε ανάγκη και των ευρύτερων συνεργασιών. Έχουμε και στρατηγικούς συνεργάτες και άλλους συνεργάτες, οι οποίοι προσφέρουν στο πρόγραμμά μας πάρα πολύ. Τι είναι λοιπόν το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμά μας αποτελεί, είναι ετήσιο καταρχάς, προσφέρεται κάθε χρόνο και διαρκεί για 9 μήνες. Είναι και ευέλικτο, αναθεωρείται, φέρουσα είχαμε μια ριζική αναδιαμόρφωση του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το feedback που παίρνουμε από τα startup μας, όσο και το feedback από τους συνεργάτες, από τους trainers, αλλά κοιτάζοντας και εμείς ήδη ποιες είναι οι τάσεις και απαιτήσεις τόσο του Κυπριακού, όσο και σε οικοσυστήματα άλλων χωρών που είναι πυρμένων. Αυτό το πρόγραμμα που θα σας παρουσιάσω τώρα είναι το τι υπάρχει φέτος, μετά που γίνεται λοιπόν. Καταρχάς, το πακέτο υπολογίζεται, αποτελείται από ένα συνδυαστικό πακέτο τόσο χρηματικών όσο και μη χρηματικών πόρων, το ποσό δεν έχει αξία, πιθανόν να θεωρηθεί προς το πάνω φέτος. Και τι προσφέρουμε. Καταρχάς, προσφέρουμε έναν πρακτικό μέρος εκπαίδευσης ώστε να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση.
και τονίσω το πρακτικό, διότι δεν είναι θεωρητικό, δεν είναι ακαδημαϊκό. Μια αλλαγή που κάναμε φέτος, έχουμε περιορίσει τα sessions αυτά σε 20, τα οποία προσπαθούμε μέσα από αυτά να τους δώσουμε πρακτική καθοδήγηση και εμπειρία πώς να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, ώστε να τους δώσουμε περισσότερο χρόνο και τους ίδιους να αναπτύξουν το minimum viable product τους και να κάνουν πρόοδο. Αυτό το πρόγραμμα αποτελείται πρώτα απ' όλα από πρακτικές γνώσεις πώς να γράψουν την εταιρεία τους στον εύφορο. Να πάρουμε το πιο απλό. Μετά, πώς να αναπτύξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Πώς να κάνουν το team building, πώς να διαλέξουν τους συνεταιρητές τους. Και από την εμπειρία μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να έχεις μια εταιρεία η οποία να μην είναι τόσο σπουδαία, όταν έχεις όμως σπουδαία ομάδα που έχει χημεία μεταξύ της και ένα συμπληρώνει τον άλλο, να κάνει τρομερή πρόοδο. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό το team building, πώς να ετοιμάσουν το επιχειρηματικό business plan τους, πώς να κάνουν άριστες παρουσιάσεις για να πείθουν και άλλους συνεργάτες αλλά και επενδυτές, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτά τα presentation skills ώστε να πείθουν τους άλλους. Και πάλι, μπορεί κάποιος να μην έχει τόσο σπουδαία ιδέα, όταν όμως καταφέρει να πείσει τον άλλον, τότε θα προοδεύσει. Τις βασικές γνώσεις λογιστικής, τα financial projections, και αυτό είναι σημαντικό να καταλάβουν ότι στα projections τους, όταν θα σου πει ένας ότι θα πάω 20% αύξηση των πωλήσεων μου, να ξέρει και να καταλαβαίνει και να αντιλαμβάνεται ότι θα έχει και marketing expenses και διάφορα άλλα έξοδα, τα οποία να δένουν μεταξύ τους. Να ετοιμάσει λοιπόν ένα σωστό επιχειρηματικό πλάνο, σωστά projections, τα οποία με αυτά να μπορεί να πείθει τους άλλους. Πώς να κάνουν raise funds και ποια είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να απευθυνθούν στους επενδυτές και να βάλουν τα κεφάλαια αυτά, είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Πώς να ετοιμάσουν τη στρατηγική τους, πώς να βάλουν το προϊόν τους στην αγορά, το digital marketing, Google Analytics και γενικά το executive summary, το οποίο τα περιλαμβάνει όλα αυτά. Οπότε, αυτό είναι το βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που προσφέρεται, διαρκεί 3 μήνες, άρα είναι πολύ εντατικό. Και κατά τη διάρκεια των 9 μηνών προσφέρουμε επίσης υπηρεσίες group mentoring. Έχουμε καταξιωμένο entrepreneur resident, πολύ έμπειρο, ο οποίος συναντάται με όλες τις ομάδες κάθε εβδομάδα. Οι ομάδες μας εκεί του παρουσιάσουν, τα λέω εντελώς απλά για να τα καταλάβετε, ένα report, τι έκαναν την προηγούμενη εβδομάδα, τι θα κάνουν την επόμενη εβδομάδα, ποια προβλήματα αντιμετώπισα. Οπότε όλα τα κοινά προβλήματα γκρουπάρονται και προσπαθεί να τους δώσει καθοδήγηση πώς να υπερβούν τις δυσκολίες που έχουν. Πέραν αυτού, έχουμε εισάξει φέτος και το θεσμό του Individual Business Consultancy, ανάλογα με την κατηγορία που η κάθε νεοφυής επιχείρηση δραστηριοποιείται. Διαλέξαμε και τους κατάλληλους συναδέλφους από την Τράπεζα Κύπρου, διότι αντιλαμβάνεστε έχει ευρύτατα τμήματα εκεί, ώστε να τους δώσουν καθοδήγηση one-to-one και να τους βοηθήσουν σε ειδικά προβλήματα. Και ίσως το μεγαλύτερο μέρος αυτής της καθοδήγησης να είναι και το networking. Δεν ξέρουν τα πάντα. Άρα, πρέπει να τους φέρουν σε επαφή με key persons, είτε στα υπουργεία, είτε σε διάφορους άλλους οργανισμούς, για να μπορέσουν να τους αναπτύξουν. Άρα, αυτό είναι το one-to-one consultancy. Κάνουν χρήση των γραφείων μας δωρεάν, εννοείται, κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Τους προσφέρουμε seed funding, δηλαδή αρχικών κεφάλαιων, το οποίο για φέτος αυξήθηκε σημαντικά και ανέρχεται στις 20.000 ευρώ ανανεωφή επιχείρηση, η οποία φυσικά αποκτά έναν ελάχιστο επίπεδο αποδεκτής κατάρτισης. Προσφέρονται υπηρεσίες δωρεάν σε θέματα νομικά, δικηγορικά, ICT, marketing, HR. Και τα άλλα, τα οποία είναι επίσης σημαντικά, τα business development opportunities από το ευρύ πελατολόγιο της τράπεζας, τα investment opportunities και το networking. Όταν είναι έτοιμοι, μπορούμε να τους παρουσιάσουμε μπροστά σε επενδυτές. Στην πραγματικότητα, πολλοί από τους συνεργάτες οι οποίοι συμμετέχουν στο training μας και όλοι οι άλλοι είναι ήδη επενδυτές. Άρα, είναι ένα αρχικό network εκεί που γίνεται, μια αρχική επαφή, την οποία μπορούν να αναπτύξουν στη συνέχεια. Τους βοηθούμε όμως και εμείς με τα διάφορα events που διαρκανώνουμε για να τους φέρουμε σε επαφή με άτομα κλειδιά. Τέλος, προσφέρουμε guidance πάλι από συνεργάτες μας σε θέματα πώς να αντελήσουν χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια. Έχουμε 80 συνεταίρους, πέραν των 80 μεντόρων, και η στρατηγική μας συνεργάτες είναι η ΣΥΤΑ, η οποία μας προσφέρει δωρεάν ίντερνετ και συμβουλευτικές υπηρεσίες, το δικηγορικό γραφείο Λέλος Δημητριάδης, η Deloitte και η Telema. Λοιπόν, να δούμε και λίγο το timeline στα σύντομα. Πρώτα απ' όλα, το νέο call, είπαμε είναι ετήσιο, ξεκινά είτε προς τα τέλη του χρόνου, δηλαδή στο Δεκέμβρη ή Γενάρη, να αρχίσει το επόμενο έτος. Και διαρκεί για 2 μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτών των 2 μηνών, γίνεται έτσι ένα promotion μέσα στα social media, στην τηλεόραση, στα media, ώστε να γνωρίσει ο κόσμος για το idea, για το πρόγραμμα του και να εκδηλώσει ενδιαφέρον.
εκδήλωση ενδιαφέροντος λίγη τους δύο μήνες, όπου εκεί υπάρχει μια εσωτερική επιτροπή στο IDEA, επιλέγονται, ετοιμάζεται ένα short list με τις καλύτερες ιδέες και ομάδες, οι οποίοι καλούνται να παρουσιάσουν την ιδέα τους, να κάνουν παρουσίαση στο κτίριο του IDEA σε ένα evaluation committee. Και εκεί επιλέγονται καλύτερες ιδέες και καλύτερες ομάδες για να ξεκινήσουν συμμετοχή στο πρόγραμμά μας περί τα μέσα του Μαρτίου. Άρα, περί τα μέσα του Μαρτίου ξεκινούμε και το όλο πρόγραμμα διαρκεί για 9 μήνες. Το πρώτο στάδιο είναι το Accelerator Stage, όπως το ονομαζούμε, το στάδιο της επιτάχυνσης, που στόχος, όπως είπαμε, είναι να παρακολουθήσουν το training sessions που σας έδειξα πριν, να έχουν τα group mentoring sessions, να έχουν τα consultancies, να συμμετέχουν σε events. Στόχος είναι σε πολύ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να πιάσουν μια ιδέα και να την πετάσουν πάνω να κάνουν το minimum viable product. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε 3 μήνες. Άρα είναι πολύ ενταλικό το πρόγραμμα και αυτοί που πετυχαίνουν είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά δείχνουν commitment και εργάζονται πάρα πολύ σκληρά. Στο τέλος των 3 μηνών θα γίνει το ίδιο evaluation committee, μάλλον το ίδιο evaluation committee θα έρθει ξανά στα γραφεία μας και θα παρουσιάσουν ξανά οι ομάδες και θα επιλεγούν για συμμετοχή στη δεύτερη φάση του προγράμματος εκείνοι οι οποίοι έχουν επιτύχει επαρκή πρόοδο κατά τη διάρκεια των 3 μηνών. Εκείνοι οι οποίοι θα επιλεγούν συνεχίσουν να έχουν τα group mentoring sessions, τα consultancy sessions, όλο το support που δίνουμε εκτός το training τελειώνει εκεί και επιπρόσθετα σε αυτούς τους 6 μήνες παίρνουν το seed funding σε 2 lots, το 10.000, total 20.000 ευρώ και παράλληλα έχουν και individual mentoring sessions. Μπορούν να επιλέξουν από τους 80 μέτρες που έχουμε, ο καθένας ανάλογα με τον τομέα που δραστηριοποιείται, ποιον κρίνουν ότι θα τους βοηθήσει περισσότερο, ώστε να κάνουν κάποιες συναντήσεις μαζί τους και να αναπτυχθούν ακόμη περαιτέρω. Το πρόγραμμα τελειώνει περί τα μέσα του Δεκεμβρίου και πλέον γίνονται αλούμναοι, δηλαδή είναι απόφοιτοι μας, οι οποίοι είναι μέρος της ευρύτερης οικογένειας του IDEA και είναι αυτό το οποίο αναφέρομαι, ότι once in IDEA, always in IDEA, δηλαδή από την ώρα που μπήκε στο IDEA δεν φεύγει, πάντα μέρος αυτής της κοινότητας. Και αυτή η κοινότητα αποτελείται από την Τράπεζα Κύπρου, από τους στρατηγικούς συνεργάτες, από τους υπόλοιπους συνεργάτες, από τα startup μας, τους αλούμνα. Βλέπετε σήμερα το παράδειγμα εδώ και το 2 startup μας για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, και για το Evil Book, τον Ανδρέα, και για το 4People, τα παιδιά, το Θράση και τον Μάριο. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, είναι σε ένα ειδικό τομέα που δραστηριοποιούνται, είναι μέρος της ευρύτερης οικογένειας και αυτοί και οι υπόλοιποι. Και κάποιος γνωρίζει ότι όποτε χρειαστεί βοήθεια, υπάρχει εκεί διαθέσιμη βοήθεια να βοηθήσει. Καλή ώρα χρειαστήκαμε εμείς μια βοήθεια τώρα για αυτήν την εκδήλωση. Πολύ πρόθυμα τα παιδιά ανταποκρίθηκαν. Άρα είναι αυτό που είπα πριν, είναι αμφίδρομο. Ο ένας βοηθά τον άλλο. Είναι πολύ σημαντική αυτή η κοινότητα εδώ, αιτία που νιώθουμε όλοι ότι είμαστε μέλη. Τα είπαμε αυτά. We are creating companies. Πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί και οι δύο εδώ ξεχωριστοί φίλοι. 89 εταιρείες δημιουργήθηκαν. 43 αποφύλησαν. Αυτό θέλω να το δείξω ιδιαίτερα. Δεν τα καταφέρνουν όλοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το πρόγραμμα. Από τους 89 οι 43 τα καταφέρουν. Από τους 43 οι 30 εξακολουθούν και δραστηριοποιούνται. Και την πρώτη φορά που είδα αυτό το νούμερο, απογοητεύτηκα λίγο. Λέω καλά, έχουμε 30 στα 89, δηλαδή 33% από αυτούς οι οποίοι επιλέγονται τελικά δραστηριοποιούνται. Όμως, όταν είδα τους διεθνείς δείχτες, όπως σας είπα, αυτό είναι πάρα πολύ ψηλό. 1% επιβιώνει. Είναι τομέας υψηλού κινδύνου. Και είναι καλά να το ξέρουμε όλοι, όχι για να απογοητεύουμε, αλλά για να ξέρουμε την πραγματικότητα. Τα παιδιά εδώ σας είπαν τις δυσκολίες. Πότε ξεκίνησαν, πόσες δυσκολίες βρήκαν και ακόμα τώρα είναι στο στάδιο που θα κάνουν την τελική τους κοστολόγηση και να βγουν έξω. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολα. Αλλά υπάρχει υποστήριξη, υπάρχει το support, αυτοί οι οποίοι εργάζονται σκληρά να την καταφέρουν. Άρα στη δική μας περίπτωση, ναι, το 33% που το καταφέρνουν είναι πολύ ψηλό. Είναι απόδειξη του ψηλού επίπεδου κατάρτισης που προσφέρεται. Συνεργαζόμαστε με αυτούς τους διάφορους, με τα πανεπιστήμια, με έφηβους, με μαθητές. Προωθούμε σίγουρα την γενική επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματικότητα μέσα στις ιδιαίτερες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Και υπάρχουν πλέον και success stories. Για μένα τα πιο σπουδαία success stories είναι αυτά που ακούσατε πριν. Έτσι. Υπάρχουν όμως και σε πιο πρακτικό επίπεδο διάφορα άλλα τα οποία κατάφεραν και άντελσαν σημαντικά κεφάλαια. Έχουμε startup που άντρεσε 2 εκατομμύρια κεφάλαια από την Αμερική. Πολύ σημαντικό. Άλλος που κάνει ένα board gaming άντρεσε 700.000 ευρώ από ένα Kickstarter. Έχουμε ένα άλλο το οποίο δραστηριοποιείται στον τομέα του green shipping με repetitive annual revenue 300.000 ευρώ. Άρα υπάρχουν και huge success stories. Ναι, δύσκολος τομέας, αλλά υπάρχουν και αυτά τα παραδείγματα τα οποία μας ενθαρρύνουν πάρα πολύ.
Και υπάρχουν όλοι αυτοί οι νομίσεις που βλέπετε, άρα δεν είναι ένα συγκεκριμένο τομέα. Είναι από το payments, activities hub, χορέκα, education, τα πάντα. Άρα υπάρχουν σε όλες οι διάφορες ιδέες. Τώρα, τα κριτήρια για συμμετοχή στο πρόγραμμα μας βασικά είναι δύο. Όπως είπαμε, είναι η ιδέα και η ομάδα. Καταρχάς η ιδέα. Πρέπει να είναι καινοτόμος ιδέα. Και ο ορισμός της καινοτόμου ιδέας είναι μια ιδέα η οποία λύνει ένα πρόβλημα το οποίο δεν υπάρχει. Δηλαδή κάποιος να καλύψει κάτι εντελώς καινούριο, που είναι πολύ πολύ σπάνιο, ή το συνηθισμένο, μια ιδέα η οποία να δίνει λύση σε ένα υφιστάμενο πρόβλημα που σχετίζεται με ένα προϊόν ή υπηρεσία, με έναν τρόπο που κανένας προηγουμένως δεν ανακάλυψε. Αυτό σημαίνει καινοτομία. Άρα είναι σημαντικό να υπάρχει το στοιχείο της καινοτομίας, αλλά δεν περιοριζόμαστε εκεί. Δεν είμαστε ένα ακαδημαϊκό κέντρο, είμαστε κέντρο καινοτομίας. Θέλουμε να πετούμε αυτή η ιδέα να είναι εφικτό να μετατραπεί σε βιώσιμη επιχείρηση, ώστε το όφελος της έρευνας να διοχετευτεί στην πραγματική οικονομία, που αυτός είναι ο στόχος. Άρα, καινοτόμος ιδέα να μετατραπεί σε βιώσιμη επιχείρηση και την ίδια ώρα να έχει και διεθνή προοπτική, όπως εξήγησαμε προηγουμένως. Το δεύτερο κριτήριο, και ίσως και πιο σημαντικό, όπως είπα και πριν, είναι η δυνατή ομάδα. Είπαμε τη δυσκολία, άρα πρέπει να έχει ομάδα που να δείχνει commitment, αποφασιστικότητα, να μην τα βάσει κάτω, να δέχεται και την αποτυχία ακόμα, σαν μέρος της όλης προσπάθειας, της όλης εκπαίδευσης, και αυτοί οι οποίοι πέτυχαν από την εμπειρία μας, παιδιά, πάρα πολύ, είναι αυτοί οι αποτύχαν σε κάποια φάση. Διότι η αποτυχία τους οδηγά να μάθουν, να αλλάξουν διαδρομή. Πολλές φορές αυτό που έχει κάποιος στο μυαλό του είναι κάτι το οποίο η αγορά δεν δέχεται, θέλει κάτι διαφορετικό. Εκείνη τη στιγμή θέλει μεγάλη δύναμη να το δεχτείς και να πεις: OK, δεν πάω σε αυτόν τον δρόμο, αλλάσω, κάνω το λεγόμενο pivot, ώστε να προσφέρω στην αγορά αυτό που θέλει. Και από την εμπειρία μας, τονίζω ότι αυτοί οι οποίοι πετυχαίνουν συνήθως είναι αυτοί που έχουν αυτά τα qualities. Να εργάζονται σκληρά, να παραδίδουν τα διάφορα delivery από σέγγυρα, άρα θέλουμε αυτά τα qualities. Και εννοείται ότι πρέπει να έχουν και καθαρούς ρόλους. Τα παιδιά το είπαν και πριν, λίγο με ευγενικό τρόπο, εγώ το λέω καθαρά. Κάποιος μόνος του καλύτερα να μην έρθει. Δεν θα τα καταφέρει. Όσον έξυπνος και να είναι, όσον τρομερή και να είναι η ιδέα του. Πρέπει να υπάρχει ομάδα μεταξύ 2 και 5 ατόμων. Και μάλιστα τα qualities των ατόμων αυτών, πέρα από τη χημεία που πρέπει να έχουν, που είναι γι' αυτό πολύ σημαντικό, πρέπει να είναι διαφοροποιημένα. Θέλει ειδικό για το software. Θέλει ειδικό που να ξέρει το business, θέλει industry expert. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν έχεις αυτά τα qualities, είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο να πετύχω. Άρα, εν κατακλείδη είναι αυτό που λέμε ότι creating a startup is not a hobby, is not a university assignment, not a project, it's a real business. A real revenue generating company, a real commitment. Άρα, ουσιαστικά, καλούμε και εμείς όσους ενδιαφέρονται και they mean business να ετηθούν συμμετοχή στο πρόγραμμά μας, ώστε αυτοί που θα επιλεγούν να έχουν τις υποστήριξες που προσφέρουμε. Πώς μπορεί κάποιος να ληφθεί συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας μας, όχι τώρα, όπως είπα και πριν, μέσα στο Δεκέμβρη-Γενάρη, γίνεται εκεί η ανακοίνωση, ideacy.net, εκεί επιλέγοντας έναν απλό κουμπάκι how to apply, apply now, υπάρχει ένα standard PowerPoint template με απλές ερωτήσεις, ποιος είσαι, ποια ιδέα σου, ποιο πρόβλημα λύνει, πολλά τα πριν και τα παιδιά, ποιες αγορές στοχεύεις, ποιο είναι το competitive advantage σου, γιατί τώρα, γιατί εσύ, συμπληρώνοντας εκείνο το PowerPoint που βάλει την αίτηση, και μας βοηθάει εμάς να επιλέξουμε τις καλύτερες ιδέες. Οπότε αυτά από μένα, σας ευχαριστώ πολύ. Και ό,τι να ρωτήσω, ξέροντας ότι η Τράπεζα Κύπρου είναι ευαίσθητη στο θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, μάλιστα στελέχος της Τράπεζας είναι πρόεδρος του CSR Cyprus, και του πάρα πολλά δομημένου και ολοκληρωμένου πλαισίου, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης θα μπορούσε εισήγηση, η οποία ξέρω ότι θα ρηχθεί σε ακάτονταρο επίπεδο, εάν πέραν των καινοτόμων, που είναι πολλά σημαντικό, είδα και πριν ένα παράδειγμα εντυπωσιαστικά, εάν μπορούσε να το εξετάσει η Τράπεζα Αρμοδίως την περίπτωση να ενταχθούν κοινωνικές επιχειρήσεις με τις εμπαθείς ομάδες που αναφερθήκαμε πριν και τα λοιπά, σαν διαφορετική κατηγορία, δηλαδή να τηρούνται τα ίδια πράγματα όπως το αναφέρεται για ένα βιώσιμα και τα λοιπά, αλλά να διαφορετική, γιατί
η καινοτομία είναι σημαντικό, αλλά αν μες στα πλαίσια του Corporation Social Responsibility ενός μεγάλου ομίλου όπως είναι η Τράπεζα Κύπρου, μπορεί ας πούμε, να το κάνει και να μες στο πλαίσιο του συστήματος του CSRD, ότι έχει πρόγραμμα όχι μόνο για τις καινοτομίες, αλλά και για τις social enterprises. Η Ελλή Ιωαννίδου, που είναι ο πρόεδρος του CSR Cyprus, μπορεί να σας κατατολίσει, ας πούμε, τι σημασία έχει το να έχει και το don't talk part στο θέμα ανοιχτός από τις καινοτόμες. Και η σημασία, και εκείνον που ανέφερα, ότι επεκτείναν τις επενδύσεις των φυσικών προσώπων που από το 2017 αφοροαπαλλάσσονται με τα όρια που είπα σε καινοτόμες, δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και το προωθήτη το νομοσχέδιο για να ισχύσει ακριβώς και για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Άρα, εφόσον είναι στημένο, εγώ απλά λέω το σαν ιδέα να το δείτε εσείς με την τράπεζα και ανάλογα και τα μέσα στο πλαίσιο του ότι με τις καινοτόμες βοηθάτε την οικονομία και τους ανθρώπους που έχουν την όρεξη και τα λοιπά, αλλά υπάρχει και το part το οποίο ξέρω ότι έχει ολοκληρωμένο σύστημα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην τράπεζα. Να το δει, αν μπορείτε να δείτε κάτι που να είναι παρόμοιο με τα ίδιες απαιτήσεις για να είναι σίγουρο, αλλά να είναι εξειδικευμένο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα που να καλύφει κυρίως και τις ευπαθείς ομάδες και τα λοιπά μέσα στο πλαίσιο που συζητούσαμε και οι υπόλοιποι του μιλητές. Ναι, σωστά λέτε, συμφωνώ. Και αν μιλήσετε με την Έλλη, την Ιωαννίδη, που είναι πρόεδρος του CSR, που έχουμε συνεργασία, διότι συνδιοργανώμε και τα βραβεία που να δοθούν 7 του Ιούλη μαζί με την IMH στο Ρίχτον και τα λοιπά, μια εισήγηση η οποία μπορεί να την εξετάσει η τράπεζα στον βαθμό που πιστεύει ότι είναι κάτι το οποίο συμβάλλει και για το θέμα του CSR της, αλλά και γενικότερα για το θέμα που μιλούμε. Δεν μεγάλη εισήγηση, Αντρέα μου, αλλά εν μέρη, συμφωνώ να τη δούμε, εν μέρη το πρόγραμμα καλύφθηκε κάπως από το πρόγραμμα μας. Ναι, με επιμένουμε σε βιώσιμες επιχειρήσεις. Ναι, απλά ήταν το θέμα του καινοτόμου. Ναι, εσύ λες να μην υπάρχει το στοιχείο της οικονοτομίας. Ναι, είναι κάτι διαφορετικό το τον λέω γι' αυτό, λέω ένα άλλο κόνσεπτ. Και πρέπει να πάρεις το CSR της τράπεζας μες στο σύστημα ότι έχω το πρόγραμμα. Εν με ενδιαφέρει αν είναι καινοτόμο, αλλά αν 10 άτομα από τις ευπαθείς ομάδες κάνουν μια καφετέρια. Ναι, εντάξει, είναι εντελώς αυτό. Ένα έχει καινοτόμο, αλλά έχει το κοινωνικό και το θέμα που μιλήσαμε για τις κοινωνικές. Το οποίο μπαίνει μέσα στο πλαίσιο του CSR. Του CSR, ακριβώς, είναι και παραπάνω προβλέπω να εμπειρήσει. Και είναι και πρόεδρος ή εστέλεχος σας. Αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι πολλά χρήσιμο και είναι πολλά επαναστικό προς το προβλήμα των κοινωνικών επιχειρήσεων και των ευπαθών ομάδων. Έναν προσώφελο και της τράπεζας, απόψη είχαμε κοινωνικούς να αξιολογώ τράπεζες και τις ενεργείες. Ότι το να κάνεις τέτοιο πράγμα και να το αναφέρεις στα βραβεία που στέλνουν. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Κάθε χρόνο στέλνει καινούργιες δράσεις η Τράπεζα Κύπρου για να τις αξιολογήσουν. Η Επιτροπή Αξιολογής που είμαστε και εμείς μέσα και τα λοιπά, μαζί με την υπόθεση του CSR που είναι η Ελλή και τα λοιπά, και πιάνει και βραβείο, ας πούμε, για το θέμα της ελληνικής κοινωνικής ευθύνης. Σημαντικό, βέβαια. Είναι και πιο σημαντικό. Είναι πάρα πολλά, μεγάλο.